Ούτε ιερό και όσιο, η ευρηματικότητα των επιτίδιων που το τελευταίο διάστημα αλωνίζουν στα πανηγύρια που γίνονται σε ολόκληρη την Κρήτη και οι υποδιόμενοι του μοναχού ή τι μοναχέ πλησιάζουν του πιστού πουλώντα κομποσκίνια και εικόνε, υποτίθεται ευλογημένε και θαυματουργέ. Εμφανίζονται με ράσα παριστάντα τους μοναχού ή τι μοναχέ και δι' αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να πείσουν του προσινητέ των ιερών μονών ή των ναών που γιορτάζουν ότι είναι μοναχοί και ότι πουλάνε εικόνες, κομβοσκήνια, χαϊμαλιά, δεν ξέρω τι άλλο πουλάνε, τα οποία είναι διαβασμένα και πιάνουν. Δηλαδή δημιουργούν μια εικόνα μαγιάς. Για μας αυτά είναι απαράδεκτα. Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που είχε απλωθεί σε πολλά από τα μοναστήρια και του ναού που γιόρτασαν το προηγούμενο διάστημα, εντόπισαν οι ελεγκτέ τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων που έβαλαν στο χέρι τι μοναχέ που μόνο μοναχέ δεν ήταν. 20-χρονε και 24-χρονε γυναίκε κάτω από τα ράσα που με τον τρόπο αυτό αποσπούσαν χρήματα από του πιστού οι οποίοι ποτέ δεν ζητούσαν και βέβαια δεν έπαιρναν απόδειξη για κάτι που αγόραζαν, νομίζοντα ότι αυτά καταλήγουν ω δωρεά στα μοναστήρια. Προσπαθούν να παραπλανίζουν του ανθρώπου ότι είναι μοναχοί ή μοναχές για να τους πείσουν ευκολότερα να απολύσουν την πραγμάτια τους. Το αν έχουν παραστατικά και αν είναι νόμιμη αυτή η δραστηριότητα, δεν είναι δική μου δουλειά. Είναι δουλειά των αρμοδίων υπηρεσιών να το ελέγξει αυτό. Δημιουργείται ένα παράνομο εμπόριο από πάρα πολλού πλανόδιου που πουλούν τα προϊόντα του τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητα χωρί να κόβουν ούτε ένα παραστατικό. Εμεί πιστεύουμε ότι πρέπει η πολιτεία άμεσα να το πατάξει αυτό το φαινόμενο. Χάνονται πάρα πολλά χρήματα. Από ό,τι γνωρίζουμε, σε επίπεδο χώρα, τουλάχιστον τα χρήματα που χάνονται πάνω από 40 δι κάθε χρόνο από την άμεση φορολογία. Το θέμα, και είναι εδώ γνωστό και χρόνια. Εξακολουθεί να προκαλεί τη θλίψη τη Εκκλησία. Με τον πρωτοσύγκελο τη Αρχιεπισκοπής Κρήτη να ζητά από του πιστού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν δέχονται στερνό μαρκάρισμα από ανθρώπου που χρησιμοποιούν την Εκκλησία και τα μαύρα ρούχα για να κερδίσουν χρήματα, εξαπατώντα του επί της Εγώ προσωπικά καλώ του ανθρώπου να είναι προσεκτικοί να είναι προσεκτικοί και αν θέλουν κάποια αλλαγή στη ζωή τους, μην την επιθυμούν δι' αυτού τον τρόπο, αλλά με τον προσωπικό τους αγώνα. Στο στόχαστρο πάντως των φοροελεγκτών βρίσκονται τουριστικές περιοχές και οι έλεγχοι γίνονται όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις μέρες της εβδομάδας, ενώ στη διενέργεια μερικών από τους επιτόπιους ελέγχους έχει ζητηθεί και η συνδρομή της ελληνικής αστυνομία. Οι ελεγκτέ υποδέονται ακόμη και του τουρίστε με μαγειό στην παραλία, προκειμένου να τσεκάρουν αν όλα όσα προβλέπει ο νόμο τηρούνται κανονικά. Τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με τι πληρότητε που έχουν δηλωθεί, τι τιμέ διανυκτέρευση, δίχω να λείπουν οι έλεγχοι από κλιμάκια και για το προσωπικό, όπω και την ανασφάλιστη εργασία που και φέτο βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Οι τελευταίοι ελέγχοι μπορεί να δείξαν ότι η παραβατικότητα έφτανε στο 20%, η μαύρη δηλαδή και ανασφάλιστη εργασία, ωστόσο η πραγματική είναι πολύ περισσότερη δυστυχώ αν προσθέσουμε καταστάσεις που συμβαίνουν ειδικά σε ξενοδοχεία με τη μαθητευόμενη εργασία. Δουλεύουμε 30 μέρες, ασφαλιζόμαστε για 25. Ε, τελείως ανασφάλιστε δεν υπάρχει, είναι, οι χώροι ελέγχονται. Ε, υπάρχει μόνο όσο προς τα ρεπό.